Τώρα να βρούμε τον Δημήτρη Καμένο. Τον είδαμε και πριν. Τώρα, εδώ είμαστε, κύριε Καμένο. Τι απαντάτε σε όσους λένε ότι ο Ερντογάν μας έβαλε γκόλ μες στο γήπεδό μας? Με τη σημαία δίπλα. Σημαία πάντα. Για σιγουριά. Για σιγουριά, ναι. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε για τη φωνή. Παλιά στα οικόπεδα, θυμάμαστε εδώ πριν 50 χρόνια, 60-70, πετάγανε την πέτρα και όπου έπεφτε είχε στο οικόπεδο. Είναι φοβερή εξωτερική πολιτική αυτή. Μπορούμε βέβαια να το πούμε και εμείς αυτό, ότι άμα φωνάξουμε από τον Εύρο. Ακούγεται και απέναντι, ναι. Μας ακούνε στην πόλη, μας ακούνε στη Σόφια, μας ακούνε στα Σκόπια, στα Τύρανα. Αλλά εμείς είμαστε ένα δημοκρατικό κράτος. Κατά τη γνώμη σας, κύριε Καμένο. Ενώ εκεί δεν είναι. Και θέλω να συγχαρώ τον κύριο Παπαχελά, και επειδή μπορεί να με μοντάρουν και να πούνε διάφορα, για μία ερώτησή του ειδικά. Για το πολίτευμα και για τη δικτατορία που τον κατηγορούν. Όντως. Αυτή ήταν από τις πιο σημαντικές ερωτήσεις που έχουν γίνει ευθέως στον κύριο Ερντογάν, τον οποίο τον λέμε Σουλτάνο, τον λέμε διάφορα γιατί είναι. Mm-hmm. Από τη στιγμή βέβαια που κατακρίνει την ελληνική δικαιοσύνη για τους 8 και έχει βάλει 4.000 εισαγγελείς φυλακή, για να μην υπάρχει κάτι μόνο διαφορετικό από αυτό που θέλετε. Δεν είναι δημοκρατία, αλλά ήταν σημαντική ερώτηση και νομίζω ότι πρέπει. Ωραία. Πάμε τώρα στα σημερινά. Εσείς πιστεύετε ότι μήπως δεν έπρεπε τελικά να γίνει αυτή η επίσκεψη αυτή τη χρονική στιγμή? Τι λέτε? Υπάρχει ένας προβληματισμός. Διπλωματικά, καλό είναι να ακούγονται όλες οι φωνές. Θα διαφωνήσω το μες στην έδρα σου. Εμείς προχτές φάγαμε 2 του Γιουβέντους. Έχουμε φάει και 7 στον Ολυμπιακή. Από τότε έχουμε λοιπόν, δεν σημαίνει αυτό ότι δεν πρέπει να παίζουμε στο Champions League. Δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε την Μπαρτσελόνα στο γήπεδό μας, την Τουρκία και τον οποιονδήποτε. Εγώ πιστεύω ότι η προετοιμασία ήταν καλή, αλλά δεν τηρήθηκαν. Τα συμφωνηθέντα από τον κύριο Ερντογάν. Το οποίο όμως ήταν προβλέψιμο. Εμένα, αν με ρωτάγανε πριν, θα έλεγα δεν υπάρχει περίπτωση να τηρήσει καμία συμφωνία. Να βρει ευκαιρία λόγω του αποκλεισμού του να πει αυτά που θέλει μας και να μιλήσει στο διεθνέ. Μιλάει διεθνώς από την Ελλάδα, μιλάει στην Ελλάδα. Ακούγεται διεθνώς. Διότι... Μας χρησιμοποίησε, κύριε Καμένο. Νομίζω η ευκαιρία αυτή, του δόθηκε ευκαιρία διπλωματικά να δείξει αυτά που πιστεύει και την ισχυρή προσωπικότητά του για την παράθεση που έγινε. Η οποία είναι στο G20, να μην ξεχνιόμαστε. Είναι μια ισχυρή χώρα στο G20. Ναι, τώρα έχει πάρει την κατηγορία βέβαια η οικονομία. Ναι, αλλά είναι η μόνη χώρα που ενώ έριξε ένα σουχόι. Δεν ξέρω άλλο που έχει ρίξει σουχόι σε Ρώσο να ξαναέρθει ο Πούτιν να του ξαναμιλήσει. Μιλάει με του Ρώσου σε υψηλότατο επίπεδο αρχηγό με αρχηγό. Μιλάει με τον κύριο Τραμπ αρχηγό με αρχηγό. Και όλα αυτά για μένα είναι. Ένας πρόλογος ή μια προσπάθειά του να αναδειχθεί ένας αρχηγός, σε εισαγωγικά να το βάλω, στους μουσουλμάνους στη Μέση Ανατολή. Διότι είναι και το κοσμικό το κράτος που λέει θέλει, και το μη κοσμικό. Δηλαδή... Πιστεύετε ότι θέλει να εκφράσει ευρύτερα το μουσουλμανικό κόσμο? Ναι, αυτό πιστεύω. Το σχέδιο αυτό πιστεύω και νομίζω ότι ήταν μια ηγετική εμφάνισή του. Απ' την άλλη, δεν πρέπει παρά να συγχαρώ τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πριν τον Πρωθυπουργό, πριν πάτε εκεί. Γιατί είχαμε στο Προεδρικό Μέγαρο μια αντιπαράθεση που έπρεπε κατά τη γνώμη σας να γίνει ή εκεί ξέφυγε από τα όρια. Τι λέτε εσείς? Κοιτάξτε, ο κύριος Παυλόπουλος, ο εξοχότατος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ήταν εξαιρετικός στην ομιλία του, αλλά έχει περιορισμένο ρόλο. Μη εκτελεστικό, όπως το είπε. Είπε αυτά που έπρεπε να πει. Τα έχουμε πει πολλές φορές και τα λέει παντού ο κύριος Παυλόπουλος. Με το ύφος συμφωνείτε, κύριε Καμένο? Μήπως θα μπορούσε να πει τα ίδια πράγματα χωρίς το ύφος του κυρίου Ερντογάν? Παυλόπουλου. Να κρίνουμε το ύφος του κύριου Ερντογάν, γιατί όχι, ο κύριος Παυλόπουλος είναι με εμάς. Αυτό γιατί ο κύριος Παυλόπουλος θα μπορούσε να πει όλα αυτά χωρίς να προκαλέσει, όπως λένε κάποιοι, εν πάση Δεν νομίζω ότι προκάλεσε. Νομίζω ότι ο κύριος Ερντογάν θα πιανότανε και γνωρίζοντας πολύ καλά και όντας πάρα πολύ διαβασμένος για τον περιορισμό των εξουσιών του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, τον έφερε σε αυτό το σημείο έτσι ώστε να σταματήσει να κάνει follow-up, δευτερολογία που λέμε και στη Βουλή. Έγινε μια καλή συζήτηση και να καταλήξουμε όμως και στον κύριο Τσίπρα. Νομίζω από ότι... αυτή τη συνάντηση, από αυτή ωραία την εικόνα επίσκεψη... ήταν αυτή η σημαία μπροστά στον κύριο Ερντογάν, ο σκηνοθέτης. Από αυτή την επίσκεψη, κύριε Καμένε, τι κέρδισε η ελληνική πλευρά τελικά? Για να κάνουμε και έναν απολογισμό. Νομίζω ότι τι κερδίσαμε στη διπλωματία, σε αυτό το επίπεδο, όταν ξεκαθαρίζονται οι σχέσεις σε ανώτατο επίπεδο, σε δημόσιο λόγο, κερδίζουν όλοι. Ειδικά οι δημοκρατίες όπως είναι οι δυτικού τύπου, οι ελληνικές. Γιατί οι δημοκρατίες ανατολικού τύπου, εισαγωγικά όπως είναι του κ. Τσαβούσογλου, δεν είμαι σίγουρο ότι θα κερδίσουν, γιατί είναι για εσωτερική χρήση. Εδώ όμως κατανοήσαμε εμείς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Αμερική, που είναι φίλη χώρα, φίλτατη χώρα, ακόμα και η Ρωσία, ότι ο κ. Ερντογάν θέλει να καταστρατηγήσει όλες τις συνθήκες. Δεν είναι υποφθαλμιά βεβαίως τα σύνορά μας. Το κερδίσαμε αυτό, ναι. Τα αεροπλάνα το όμως πετάνε κάθε μέρα μέσα στον ελληνικό αεροπόρο. Και μας είπε, προσέξτε, όταν του είπαμε για το Κάσους Μπέλι, δεν κατάλαβε τι ήταν το Κάσους Μπέλι. Του κάναμε και ένα μάθημα λίγο λατινικών, ότι είναι αιτία πολέμου, τι το να ασκήσει η Ελλάδα τα κυριαρχικά της δικαιώματα για την υφαλοκρηπίδα, για τα ωριά της, τα σύνορά της, τα ναυτικά. Αλλά είπε ότι το Αιγαίο είναι μια θάλασσα ειρήνης. Εγώ λέω ότι το είχε πει και ένας άλλος τρελός δικός μας ότι ανοίξει τα ψάρια του. Αλλά εγώ θέλω να πω εδώ ότι αν αυτό είναι
πάλι ένας πρόλογος για συνεκμετάλλευση των υδρογονανθράκων στο Αιγαίο, να προσέξουμε κι εμείς ο κ. Σαντογάν. Θα προτιμούσατε να μην γίνει μέσα σε αυτό το κλίμα η συνάντηση? Νομίζω το κλίμα ήταν καλό. Mm-hmm. Εμένα μου άρεσε. Δηλαδή, μου άρεσε διότι ξεκαθαρίσαν οι θέσεις. Δηλαδή, σήμερα ξέρουμε όλοι και έχουμε ένα περιεχόμενο να συζητάμε. Προσέξτε, φανταζόμασταν τον κύριο Ερντογάν κάπως. Έχει μιλήσει για τα σύνορα της καρδιάς του. Πρέπει να μιλήσει για τη Τράκη. Mm-hmm. Έχει συζητήσει, έχει μιλήσει ότι εγώ δεν πιστεύω σε δημοκρατία στην Τουρκία. Το έχει πει σε ομιλίες του. Για τα σύνορα της καρδιάς του, τα ανατολικά. Θα πάει στη Θράκη σήμερα. Νομίζω όλοι οι Έλληνες πρέπει να στοιχηθούμε πίσω από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Είναι ο κύριος Τσίπρας σήμερα. Μάλιστα. Και καλά έκανε που του είπε για την Αγία Σοφιά. Mm-hmm. Πολύ καλά έκανε και του είπε και για την Κύπρο. Για την Κύπρο, λοιπόν, για την Κύπρο, γιατί εκεί είναι ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό. Κλείνουμε, κύριε Καμένα, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις γρήγορα και επιστρέφουμε.